Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Τα πρώτα βίντεο από το βομβαρδισμένο από ρωσικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλεται, θέατρο της Μαριούπολης, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπου φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 300 άτομα, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι άμαχοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, ενώ έχουν περάσει ήδη 30 ημέρες από την εισβολή των στρατευμάτων της Ρωσίας. Η πόλη της Μαριούπολης βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που μετρούν το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπινων απολειών, καθώς έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την τελευταία ανακοίνωση των τοπικών αρχών, στην οποία αναφέρουν ότι στο θέατρο στη Μαριούπολη υπάρχουν τουλάχιστον 300 νεκροί. Από αυτόπτες μάρτυρες προέκυψαν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δραματικό θέατρο της Μαριούπολης μετά το βομβαρδισμό του από ρωσικό αεροσκάφος, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των αρχών της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις έπληξαν το θέατρο, αν και αυτό, σύμφωνα με τις εικόνες που κυκλοφορούν από την πόλη, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε όσα έχουν συμβεί στη Μαριούπολη. Στον ελόγω θέατρο που χτυπήθηκε το απόγευμα της 16ης Μαρτίου, υπήρχαν τουλάχιστον 1.000 άμαχοι και ανάμεσά τους υπήρχαν και αρκετά παιδιά. Υπήρχε μάλιστα και ειδική σήμανση πως εκεί βρίσκονταν παιδιά, αλλά παρόλα αυτά το κτίριο βομβαρδίστηκε. Την ίδια ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι οι συνοριοφύλακες στο Snake Island της Ουκρανίας μετά από ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Οι εν λόγω στρατιώτες είχαν γίνει viral καθώς τους είχε ζητηθεί να παραδοθούν και είχαν φωνάξει συγκεκριμένο σύνθημα. Την ίδια ώρα, Super Deal φαίνεται ότι κλείνει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για το φυσικό αέριο και τον περιορισμό της εξάρτησης από τη Ρωσία. Με τον πρόεδρο πάντως της Ουκρανίας μίλησε το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να συγχαίρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και την ηλιοφάνεια, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Με λαμπρότητα και ο Βόλος τίμησε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις ανήμερα της εθνικής επετείου ξεκίνησαν με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία επισήμων. Στη συνέχεια κατέθεσαν στεφάνια οι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων στη μνήμη των νεκρών ηρώων του 1821. Με σύμμαχο την ηλιοφάνα λοιπόν ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις και στην πόλη του Βόλου, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες όπου επικρατούσε ψύχος. Κατόπιν ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι η παρέλαση στην παραλία της πόλης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Μετά από 2,5 χρόνια χωρίς παρελάσεις, φέτος η Εθνική Επέτειος εορτάστηκε με κάθε επισημότητα, με παρέλαση σχολείων, συλλόγων αλλά και των τμήματων των ενόπλων δυνάμεων στην παραλία του Βόλου, με την τήρηση όμως όλων των μέτρων για τον κορονοϊό. Περήφανα παρήλασαν μαθητές και μαθήτριες σχολείων της πόλης του Βόλου, καθώς και από πλευράς συλλόγων, προσκόπων, ενώ την παράσταση έκλεψαν σε κάθε περίπτωση τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, οι πεζοναύτες, το τμήμα της αεροπορίας στρατού αλλά και της πολεμικής αεροπορίας από την αεροπορική βάση της Νέας Αγχιάλου. Με την ολοκλήρωση της παρέλασης, εκπρόσωποι αρχών τοποθετήθηκαν στις τηλεοπτικές κάμερες, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν ξεχνά την ιστορία της σε καμία περίπτωση και την τιμά. Διπλή γιορτή σήμερα, Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Παλιγενεσία του Έθνους. Εύχομαι να ευαγγελίσει ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου στις ψυχές όλων την ειρήνη, την αγάπη και η σημερινή μέρα να αποτελέσει έναυσμα για την εδραίωση της ειρήνης παγκόσμια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο παρέλασε στην πόλη του Βόλου, της πολεμικής αεροπορίας, της αεροπορίας στρατού Ξηράς και της διοίκησης ειδικού πολέμου, επέδειξε το υψηλό αίσθημα ευθύνης, το υψηλό φρόνημα και την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα την οποία έχει. Το μήνυμα του 21, αναλύωτο 201 χρόνια μετά, αγώνας και θυσίες για να κατακτήσει την ελευθερία, αγώνα και θυσίες για να διατηρήσει την ελευθερία, την ισονομία, τη δημοκρατία. Τα παιδιά λοιπόν που είναι το μέλλον μας, με τη βοήθεια και τις θερμές ευχαριστίες τους καθηγητές, γνωρίζουν, θυμούνται, μαθαίνουν την ιστορία μας, γιατί αυτά είναι το μέλλον, αυτά θα παραδοτυπωθούν και θα αντιληφθούν τη δύναμη της θέλησης και την υπεροχή του δικαίου. Να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές Ελλήνων μια ισχυρότερη Ελλάδα. Θέλω να συγχαρώ την νεολαία μας, σε αυτή πρέπει να επενδύσουμε, που σήμερα τη θαυμάσαμε και τη χειροκροτήσαμε όλοι μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Το δικό του μήνυμα πάντως για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε προς κάθε βολιώτη και βολιώτησα και ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος.
Συγκεκριμένα αναφέρει η μεγάλη διπλή γιορτή του έθνους που τιμούμε με σεβασμό εκπέμπει διαχρονικά μηνύματα πίστης και εθνικής ομοψυχίας. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου έχει συνδεθεί άρρηκτα στη συνείδηση όλων μας με τον αγώνα για την ελευθερία και την αναγέννηση του ανεξάρτητου ελληνικού έθνους. Η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε την αφετηρία της εθνικής παλιγενεσίας και ως εκ τούτου την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους με αποτέλεσμα την εδραίωση της παρουσίας της Ελλάδος μεταξύ των υπολείπων ανεξάρτητων κρατών. Τιμούμε, αναφέρει ο Δήμαρχος, τους ήρωες που με τους αγώνες και τις θυσίες τους χάρισαν την ελευθερία της πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Ίδιο κλίμα επικράτησε και στη Λάρισα, όπου η παρέλαση αλλά και οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο έγιναν με κάθε επισημότητα. Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε από τη Λάρισα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Χρήστος Σταυριανουδάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση σε πετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Ενωμένοι εορτάσαμε αυτή την επέτειο, τη διπλή γιορτή της Θρησιανοτήτης και του έθνους μας, ξέροντας ότι στις παραδόσεις και στην ιστορία μας αντλούμε τη δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να σταθούμε ως έθνος. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, ξέροντας ότι πολλές από τις επιρροές τις οποίες αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι εσωτερικές δυσκολίες, αλλά προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι ακόμα και σε αυτή τη μάχη οι Έλληνες ενωμένοι, όπως και στο παρελθόν, θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε, γιατί άλλωστε οφείλουμε, διδαγμένοι από το ένδοξο παρελθόν μας, να προχωρήσουμε τη χώρα εκεί που της αρμόζει, ιδιαίτερα για την νεολαία μας, μια νεολαία που της αξίζει τα καλύτερα. Στο μήνυμα της ημέρας αναφέρθηκαν βουλευτές, περιφερειάρχης και δήμαρχος Λαρισαίων. Η σημερινή ημέρα είναι διπλή εορτή για την Ελλάδα. Είναι θρησκευτική και εθνική εορτή. Θρησκευτική γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά και εθνική γιατί γιορτάζουμε την ημέρα της Παλαιγενεσίας. Θα ήθελα να ακούσω από τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών να μιλούν για αυτό ακριβώς το θέμα και για την Ορθοδοξία και για τα εθνικά θέματα. Σήμερα, σαν σήμερα, οι πρόγονοί μας έδωσαν το αίμα τους και επειδή είναι επίκαιρο το θέμα της Τουρκίας, πρέπει να επαναλάβουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο την αντίδραση εκείνων των Ελλήνων. Να θυσιάσουμε δυστυχώς ακόμη και αυτά που έχουμε για την πατρίδα και την Ελλάδα. Για εμάς πρέπει να ισχύει ψηλά η σημαία, ψηλά η Ελλάδα. Υποκλεινόμαστε στους προγόνους μας. Εάν δεν υπήρχε 1821, δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Το μήνυμα επίκαιρο όσο ποτέ. Σε μία μέρα και μία στιγμή ενώθηκαν δύο χέρε. Ένα χέρε της ελευθερίας μας και ένα χέρε της θρησκείας μας. Από τη μια ελευθερία, εδαφική ακεραιότητα. Ελευθερία στο λόγο, ελευθερία στην ύπαρξη. Από την άλλη, ελευθερία στη σκέψη, ελευθερία κοντά στη θέωση. Αυτή η ελευθερία που δεν είναι καθόλου δεδομένη σήμερα. Σήμερα είναι μέρα ενότητας, μέρα δύναμης. Με μεγάλη και βαθιά συγκίνηση αλλά και αγάπη προς τους προγόνους μας, υποκλεινόμαστε σε αυτούς τους αγώνες για ελευθερία, για δημοκρατία, για αγάπη. Για ελευθερία. Το μήνυμα αυτό είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Χρειάζεται σήμερα ενότητα για και η χώρα μας να αποκτήσει αυτάρκεια. Σε νερό, σε ενέργεια, σε τροφή. Πραγματικά η ανώτατη ελευθερία είναι να σωθούμε από τους σωτήρες μας. Αντέχουμε. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο της εθνικής μας παλιγενεσίας, της Επανάστασης του 1821. Ενάντια στους Οθωμανούς κατακτητές. Τιμούμε τους νεκρούς ηρωές μας και θυμόμαστε, για να μην πω ότι διδασκόμαστε κιόλας, ότι η ελευθερία είναι κάτι που δεν χαρίζεται. Καταχτιέται με αγώνες. Με καμάρι παρήλασε σήμερα και η μαθητιώσα νεολαία. Καμαρώστε, χειροκροτήστε τη νέα γενιά των Ελλήνων. Εκπρόσωποι συλλόγων έδωσαν το δικό τους χρώμα στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Εύρος με τον επισήμων, με σοκρότητα και περηφάνεια, παρελάβει ο Σύλλογος Πολιτείων Λάρισας. Η παρουσία τους μας μεταφέρει σε ένδοξες και δύσκολες εποχές.
τμήματα του στρατού αλλά και της αεροπορίας παρέλασαν μπροστά από τους επισήμους αλλά και τους πολίτες με καμάρι στέλνοντας το δικό τους μήνυμα. Μαθητές και μαθητές της σχολής μόνιμων υπαξιωματικών, η ιστορία της σχολής ξεκινάει το 1884 στη Κέρκυρα με τη συγκρότηση του σχολείου υπαξιωματικών. Χιλιάδες Λαρισαίοι παρευρέθησαν στην παρέλαση μετά από δύο χρόνια λόγω πανδημίας που δεν πραγματοποιήθηκαν και με σύμμαχο τον καλό καιρό. Στην πρωτεύουσα τώρα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, ενώ για πρώτη φορά πέταξαν στον ουρανό και τα γαλλικά Ραφάλ. Με μέτρα ασφαλείας και φέτος, η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και τη συμμετοχή για πρώτη φορά των νεοαποκτηθέντων μαχητικών Ραφάλ. Κάτω από τον ηλιόλουστο και ανοιξιάτικο Αττικό ουρανό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας, αλλά και οι Υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας και της Κύπρου, παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση για τα 201 χρόνια από την Επανάσταση της 25ης Μαρτίου 1821. Για πρώτη φορά φέτος στη στρατιωτική παρέλαση συμμετείχαν τα αεροσκάφη Ραφάλ που πρόσφατα απέκτησε η χώρα μας, ενώ τον Αττικό ουρανό έσκησαν και 4 Ραφάλ που απονιώθηκαν από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Με την άφιξη του έχοντος στο Γενικό Πρόσταγμα Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του Επιτελείου που έλαβαν θέση απέναντι από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκίνησε η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, με την οποία κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 201η επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Επιμνημόσυνη δέηση και πανηγυρική θεία δοξολογία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου στη Λάρισα. Επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της πόλης και κατά τη Στεφάνου από ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Λάρισα. Thank you.
φτιάχνει η Επανάσταση. Και βεβαίως ο διαφωτισμός, και βεβαίως η αδειολατρία, και βεβαίως η πρώτη θεσμία έπαιξε το ρόλο του. Αλλά το βασικό ρόλο έπαιξε το ανάμεσο του χρόνου ενός λαού, ο οποίος είχε μέσα του την αίσθηση της επιστροφής του προσκήνιου της ιστορίας. Η ΔΕΗΣ έγινε στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που γίνονται παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυγιανουδάκη. Νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας 41χρονος Βολιώτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του από τη μητέρα του που ειδοποίησε τις αρχές. Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ένας 41χρονος Βολιώτης. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε νεκρό η μητέρα του στο σπίτι που διέμεναν. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή. Μηνύματα περισσότερα από ποτέ επίκαιρα έστειλαν σήμερα οι πολιτικοί για τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Με μηνύματα ενότητας, ομοψυχίας αλλά και αναφορές σε όσα γίνονται στον πόλεμο της Ουκρανίας, χρωματίστηκαν οι δηλώσεις πολιτικών και αυτοδιοικητικών μετά το τέλος παρέλασης στη Λάρισα. Κάθε πόλεμος είναι κακός. Πρέπει να σταματήσει η εισβολή και η βαρβαρότητα στην Ουκρανία από την πλευρά της Ρωσίας, αλλά πρέπει και η Ελλάδα να μάθει ότι πρέπει να είναι ουδέτερη όταν μαλώνουν τα βουβάλια. Γιατί όταν μαλώνουν τα βουβάλια, τα πληρώνουν τα βατράχια. Είναι αδιανόητο, τουλάχιστον σε κάθε λογικό άνθρωπο, να στέλνει η Ελλάδα όπλα. Θα έπρεπε να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, είμαστε υποχρεωμένοι άνθρωποι, αλλά καμία εμπλοκή με οπλικά συστήματα. Είναι το τραγικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας και οι συνεχείς δηλώσεις υπουργών που εκθέτουν την κυβέρνηση. Η χθεσινή δήλωση Βαρβιτσιώτη υπομνεί τουλάχιστον ότι είναι ασόβαροι στην πολιτική τους. Δεν μπορείς να μιλάς και να παρεμβαίνεις στα εσωτερικά μιας χώρας όπως η Ρωσία. Κακές επιλογές από κακές πολιτικές και από κακή κυβέρνηση, δυστυχώς. Είναι η αναγκαία η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τα εθνικά θέματα. Αυτές τις δύσκολες μέρες το μυαλό όλων μας είναι στα θύματα του πολέμου. Όχι άλλος πόλεμος. Η ειρήνη και μόνο η ειρήνη. Κάνουμε αυτή την επέτειο, γιορτάζουμε αυτή την επέτειο σήμερα στο 2022 και ποιος θα μπορούσε να πιστέψει ότι την κάναμε στη σκιά ενός πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης. Τίποτα δεν είναι λοιπόν δεδομένο. Ούτε τα κεκτημένα δεν είναι τελικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν οι λαοί τιμούν και υμνούν την ελευθερία και τους αγώνες των προγόνων. Κοντά στον ουκρανικό λαό σήμερα είναι το μήνυμα. Κοντά στην ειρήνη, στην αδαφική τους ακεραιότητα. Και κοντά στα χιλιάδες καραβάνια των προσφύγων που έρχονται και στα σύνορα της χώρας μας. Με τα παιδιά τους αγκαλιά. Τα παιδιά, τα δικά μας, γιατί είναι τα παιδιά της Ουκρανίας, τα παιδιά του κόσμου μας. Και το χρέος όλων μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο του πολέμου της Ουκρανίας, νομίζω ότι είναι να γινόμαστε όσο γίνεται καλύτεροι, να εμβαθύνουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, να ενδυναμώσουμε όσο περισσότερο γίνεται την ατσάλινη πίστη μας, την υπεράσπιση της πατρίδας μας και έτσι θα καταφέρουμε να εργαζόμαστε για την εθνική μας ανεξαρτησία και την ελευθερία μας. Το φετινό μήνυμα της επετείου της 25ης Μαρτίου για ελευθερία με το βήμα στραμμένο στον πόλεμο της Ουκρανίας, επίκαιρο παρά ποτέ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας δελτίου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.